Να καλημερίσουμε λοιπόν σε αυτήν εδώ την εκπομπή τον κύριο Βαρθαλαχάκη. Γιάννη, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα, κύριε Προμπονά. Καλημέρα στους ακροατές σας. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την δυνατότητα που μας δίνετε και να μιλήσουμε για αυτά τα ζητήματα τα οποία αφορούν εμάς. Η εκδήλωση είναι ναι μεν στο Ρέθυμνο, αλλά είναι πανελλαδικού ενδιαφέροντος. Ακριβώς. Σίγουρα. Να ξεκινήσω λίγο από το ποια ήταν η αφορμή για να κάνουμε μια τέτοιου είδους εκδήλωση. Σύμπραξη βέβαια εκπαιδευτικών και γιατρών μας. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Ναι. Το οποίο είναι καταρχάς γιατί το θέμα σίγουρα θέλει μια διεπιστημονική προσέγγιση και μια διαθεματική προσέγγιση, γιατί έχει πάρα πολλές πτυχές και σίγουρα αν το βλέπεις μόνο από την επιδημιολογική, από την εκπαιδευτική, από την οικονομική σκοπιά, αποφεύγεις, δεν καταφέρνεις να το δεις όπως πρέπει στην ολότητά του. Mm-hmm. Πάντως η βασική αφορμή ήταν η ανησυχία. Η ανησυχία και η δική μας των εκπαιδευτικών και των γονιών και των μαθητών. Γιατί ανοίξαμε στα σχολεία μετά από 4-3 μήνες περίπου, όπου ενώ υπήρχε ένας εύλογος χρόνος για να υπάρξει μια πιο σωστή, πιο δομημένη προετοιμασία, τελικά αυτό το οποίο επιλέχθηκε σίγουρα δεν είναι αυτό που περιμέναμε και δεν φαίνεται τελικά να αρκεί, δεν φαίνεται να καταφέρνει, και ελπίζω δηλαδή να διαψευτούμε σε αυτό, να καταφέρνει να εξασφαλίσει την προστασία της εκπαιδευτικής κοινότητας και της μαθητικής. Το πρόβλημα με τα πρωτόκολλα διαχείρισης της πανδημίας στα σχολεία είναι ότι αυτά φαίνεται να είναι την ίδια στιγμή και πολύ δύσκολο να εφαρμοστούν, αλλά και ανεπαρκή. Mm-hmm. Δηλαδή σας λέω το εξής χαρακτηριστικό. Έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για τη χρήση της μάσκας την ώρα του μαθήματος. Αυτό τελικά ίσως να είναι και το πιο εύκολο από τα μέτρα που έχουν συζητηθεί στην εφαρμογή τους. Απ' την άλλη, κάποια φορά άλλα κομμάτια των υγειονομικών πρωτοκόλων, όπως για παράδειγμα το να λειτουργήσει μια σχολική τάξη σαν φούσκα, όπου τα παιδιά δεν θα έρχονται σε επαφή με τους συμμαθητές τους στα διαλύματα ή με άλλους εφήβους και μαθητές σε ώρες εκτός σχολείου, αυτό είναι τελείως ανεδαφικό και δημιουργεί ασφαλώς ανησυχίες. Να πω, επειδή το βασικό λοιπόν που αφορά και αυτά που διεκδικούμε εμείς αλλά και οι μαθητές μας, οι οποίοι μπορεί, ας πούμε, με τον τρόπο που βάζουν τα ζητήματα ή δρούν πολλές φορές να συμφωνούμε ή να μην συμφωνούμε απόλυτα, αλλά σίγουρα σε αυτή τη συγκυρία τα αιτήματα που βάζει η πλειοψηφία των μαθητών που κινητοποιούνται μας βρίσκει 100% σύμφωνος. Έτσι, και νομίζω ότι βρίσκει σύμφωνο και οποιονδήποτε άνθρωπο με ελάχιστη λογική και δυνατότητα να επεξεργαστεί. Και μιλάτε για τις καταλήψεις, κύριε Βαρθαλαχάκη, έτσι. Μιλάω για τις καταλήψεις των μαθητών και βασικά μιλάω για τα αιτήματα των mm-hmm. μαθητών. Έτσι, που εδώ είμαστε, νομίζω ταυτιζόμαστε στο ότι ζητάμε όχι λιγότερα μέτρα, γιατί ξέρετε, έχει γίνει και μια πολύ έτσι, μεγάλη σπέκουλα, να το θέσω έτσι, για το τι ζητάνε οι μαθητές. Εμείς αυτό που βλέπουμε στα σχολεία μας, υπάρχουν προφανώς διαφορετικές, όπως και οι μαθητές δεν είναι ένα ενιαίο σύνολο, υπάρχουν μαθητές με διαφορετικές απόψεις, αλλά η συντηρητική πλειοψηφία των μαθητών δεν είναι στο λεγόμενο κίνημα κατά της μάσκας. Mm-hmm. Είναι η προσέγγιση των μαθητών μας είναι αυτή που περίπου που έχουμε και εμείς και οι γονείς, έτσι, αυτή η οποία μπαίνει και από ειδικούς της Επιτροπής Δημοξιολόγων, ότι τα μέτρα και αυτό που διεκδικούμε, ας πούμε, είναι ανεπαρκή και διεκδικούμε περισσότερα μέτρα και όχι λιγότερα μέτρα. Έτσι, διεκδικούμε και άλλα πράγματα προκειμένου να είμαστε πιο ασφαλείς με στις τάξεις. Τρέμουμε, να ξέρετε, στην ιδέα τι θα συμβεί όταν θα αναγκαστούμε όταν ο καιρός θα μας αναγκάσει να κλείσουμε τα παράθυρα στις τάξεις, γιατί ο καλός αερισμός είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο στο να μην συσσωρεύεται υγειικό φορτίο σε ένα κλειστό χώρο, και έτσι διεκδικούμε το βασικό μας. Αυτό που ζητάμε είναι να βρεθεί μία λύση στο να μειωθούν οι μαθητές
που βρίσκονται σε κάθε τάξη με ταβάνι τους 15 μαθητές σε κάθε τάξη. Αυτό δηλαδή το οποίο έγινε το Μάιο όταν ανοίξαμε, έτσι. Κύριε Βαγαλαχάκη, συγγνώμη σας διακόπτω, απλά είχαμε και την κυρία Ζαχαράκη, η οποία είπε ότι υπάρχει μια περίπτωση να γίνει κυλιόμενο το ωράριο και τα λοιπά. Δεν φαίνεται να μιλούν για μείωση των μαθητών, αλλά πέρα από αυτό και το τι ακριβώς έχετε εσείς σαν ενημέρωση στα σχολεία και πώς είναι τα παιδιά στις τάξεις, που θα ήθελα να μου περιγράψετε, δηλαδή τον αριθμό που έχουν συνήθως τα τμήματα, θέλω να μου πείτε και ακριβώς αυτό το θέμα που είναι της ομιλίας σας, έτσι μια μικρή αποκάλυψη, δηλαδή πριν γίνει η εκδήλωση, αν μπορείτε, που είναι πώς συνδέεται ουσιαστικά η. Γιατί το λέτε ψευτοδίλημα, κριτική σε ένα ψευτοδίλημα στην ουσία, ποια είναι η οικονομική διάσταση του αιτήματος για 15 μαθητές ανά τμήμα. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, ακριβώς αυτό λοιπόν, εκεί θα πήγαινα τώρα, ότι εμείς το ζητάμε, εμείς δεν θέλουμε, δεν ζητάμε αυτό το οποίο εξετάζει αυτή τη στιγμή το Υπουργείο, είναι πάντα με κριτήριο το ελάχιστο δυνατό οικονομικό κόστος, έτσι, και το κυλιόμενο ωράριο. Σαφώς δεν είναι κάτι το οποίο το ζητάμε, δεν είναι κάτι το οποίο το διεκδικούμε, γιατί είναι πολύ διαφορετικό αυτό που εφαρμόστηκε το Μάιο, που είχαμε μπροστά μας ένα χρονικό ορίζοντα ενός μήνα μέχρι να τελειώσουν τα μαθήματα, και διαφορετικό να συζητάμε ότι θα πάμε με κυλιόμενο ωράριο και τους μαθητές να έρχονται μισούς τη μία μέρα, μισούς την άλλη μέρα, σε ένα βάθος χρόνου για όλη τη σχολική χρονιά. Δεν είναι η εκπαίδευση που θέλουμε αυτό το πράγμα. Προσπαθούμε να δούμε με ποιο τρόπο θα έχουμε όλους τους μαθητές στο σχολείο, θα γίνεται σωστά η εκπαιδευτική διαδικασία, και αυτό δυστυχώς, έτσι να το πούμε, δεν γίνεται τζάμπα. Τίποτα στη ζωή δεν είναι τζάμπα, τίποτα δεν είναι δωρεάν. Απαιτεί λοιπόν μια θαπάνη, έτσι, απαιτεί το κράτος να βάλει σαν προτεραιότητα την παιδεία και την υγεία, βέβαια, εξού και η διαθυμωτικότητα της προσέγγισής μας, προκειμένου να μπορέσουμε να διαχειριστούμε και την επιδημιολογική κρίση. Λοιπόν, στο ζήτημα τώρα το αρχικό, η τοποθέτηση δική μου έχει δύο σκέλη. Το πρώτο είναι επειδή υπάρχει μια συζήτηση κυρίως στην κοινωνία, αλλά υπάρχει και σε κάποια mainstream μέσα, ότι τελικά θα πρέπει να επιλέξουμε αν θα πρέπει να μπει σαν προτεραιότητα η οικονομία ή η υγεία, και ειδικά στο ενδεχόμενο, γιατί όλα τα μέτρα που παίρνουν έχουν οικονομικό αντίκτυπο, αυτό είναι σαφές, έτσι, είναι πολύ ξεκάθαρο, το βιώσαμε εμείς, το ζήσαμε εμείς που είμαστε μια περιοχή που ζει από τον τουρισμό, φαντάζομαι όπως το, και εμείς εδώ. Το ίδιο αντιμετωπίζεται και στην Άξο. Από την άλλη, η αντίληψη ότι η υγεία και η οικονομία είναι δύο αντικρουόμενα πεδία, είναι πλασματική και είναι και λάθος. Και αυτό είναι ξεκάθαρο. Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, αυτό είναι πολύ πιο εύκολο να αντιληφθεί κανείς, ότι η υγεία των εργαζομένων είναι κομμάτι σημαντικό του ανθρώπινου κεφαλαίου μιας οικονομίας. Επομένως, σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, το να νοσήσουν και να έχουν, γιατί πέρα από αυτούς, πέρα από τις απώλειες, έτσι, η συγκεκριμένη λίμωξη αφήνει και σε ανθρώπους σχετικά υγιείς ή με ελάχιστα προβλήματα, και νεότερους αφήνει μακροχρόνια προβλήματα αναπνευστικά. Και μια διαρκής δηλαδή επιβάρυνση της υγείας του. Αυτό μακροπρόθεσμα είναι επιβαρυντικό και για την οικονομία, εκτός από την υγεία των πολιτών. Αλλά το ζήτημα είναι ότι ακόμα και σε πολύ βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, δηλαδή στο τώρα, έτσι, έχουμε τα πρώτα ήδη δεδομένα των οικονομικών επιδόσεων. Ασφαλώς η παγκόσμια οικονομία μπήκε σε μια τεράστια ύφεση που έχει να δει από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο εξαιτίας της πανδημίας, αλλά αν εξετάσουμε κατά περίπτωση ποιες χώρες τελικά τα πήγανε σχετικά καλύτερα και στο οικονομικό πεδίο, δηλαδή είχανε μικρότερη ζημιά, πάθανε μικρότερη ζημιά, θα δούμε ότι αυτές είναι και ακριβώς οι ίδιες που κατάφεραν να περιορίσουν την πανδημία. Είναι, ας πούμε, γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση και από πολλούς προβάλλεται, ας πούμε, η Σουηδία σαν ένα εναλλακτικό μοντέλο διαχείρισης της πανδημίας, έτσι, συγκρίνοντας κάποιες φορές με την Αμερική, με τις χώρες της Νότιας Ευρώπης. Αν συγκρίνουμε όμως την Σουηδία, που όντως εφάρμοσε μια άλλη πολιτική και στρατηγική, με τις γειτονικές χώρες, αυτές δηλαδή με τις οποίες έχει νόημα και αξία να συγκρίνουμε, θα δούμε ότι σε σύγκριση τελικά
με τη Φινλανδία ή την Νορβηγία, χώρες με παρόμοια χαρακτηριστικά, η Σουηδία έχει δεκαπλάσια κρούσματα, δεκαπλάσιους θανάτους, με συγχωρείτε, ανά εκατομμύριο πληθυσμού, την ώρα που είχε μία αντίστοιχη, ίσως και χειρότερη σε κάποιες περιπτώσεις, μείωση το καθάριστο εγχώριο προϊόντος. Mm-hmm. Δηλαδή, οι Σουηδοί τελικά δεν καταφέραν να σώσουν ούτε την υγεία, ούτε την οικονομία. Υπάρχει... Υπάρχουν δεδομένα από διάφορες πολιτείες της των ΗΠΑ, που ξέρετε εκεί ναι μεν η ομοσπονδιακή κυβέρνηση βάζει κάποιους άξονες, αλλά οι κατατόπους πολιτείες, οι κυβερνήσεις κατατόπους πολιτείες έχουν ένα μεγάλο περιθώριο στο να αποφασίσουν τελικά ποια μέτρα θα εφαρμοστούν και πόσα. Mm-hmm. Εκεί βλέπουμε ότι δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά στις πολιτείες που πήραν αυστηρά μέτρα, που κάνανε lockdown κτλ., με τις πολιτείες που είχαν μια άλλη στρατηγική στην αντιμετώπιση της πανδημίας και δεν εφάρμοσαν αυστηρά μέτρα. Δηλαδή θέλω να πω ότι η ζημιά με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο θα γίνει. Ακόμα και αν δεν κάνεις lockdown, αν ξεφύγει ο ιός, έτσι, η οικονομία θα σταματήσει, de facto θα σταματήσει εκ των πραγμάτων. Σκεφτείτε μια χώρα σαν την Ελλάδα, η οποία έχει τεράστιο ποσοστό της οικονομικής δραστηριότητας, κινείται γύρω από τον τουρισμό και την εστίαση, γιατί δεν είμαστε μια χώρα με μεγάλη βιομηχανική παραγωγή, το κατά πόσον, αν είχαμε εικόνες σαν το Μπέργαμο της Ιταλίας, με τα φέρετρα που κουβαλούσαν τα φορτηγά και τα νεκροταφεία να γεμίζουν, και πλέον ο καθένας μας, γιατί ξέρετε, εκ του ασφαλούς μπορεί να λέμε ότι δεν ξέρω κάποιον κτλ., αλλά αυτό είναι μια ευλογία ότι δεν έχουμε γνωστούς και φίλους οι οποίοι να έχουν νοσήσει από τον ιό. Σκεφτείτε όμως ότι όταν αν αυτό το πράγμα έμπαινε σε κάθε σπίτι, γιατί ο καθένας από εμάς και με τη δομή της ελληνικής οικογένειας, η οποία είναι όλη η εκτεταμένη οικογένεια, έχει κοντινούς δεσμούς, άρα ο καθένας από εμάς, ακόμα και αν δεν ανήκει ο ίδιος σε ευπαθείς ομάδες, έρχεται σε επαφή με ευπαθείς ομάδες. Υπάρχουν παππούδες, γιαγιάδες που κρατάνε τα παιδιά από το σχολείο, οι γονείς δουλεύουν, είναι πάρα πολύ κοντινό αυτό σε όλους μας. Ακριβώς. Σκεφτείτε πόσο πιθανό είναι να πήγαινε σε μια καφετέρια, σε ένα μπαρ, σε ένα εστιατόριο κάποιος, γνωρίζοντας ότι η κατάσταση με τον ιό έχει ξεφύγει, ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή να φέρει, να κολλήσει τον ιό και να το μεταφέρει σε κάποιο άτομο συγγενικό και αγαπημένο, το οποίο έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες να υποστεί μια μεγαλύτερη ζημιά από την νόσηση. Ασφαλώς η οικονομική δραστηριότητα θα σταματούσε de facto. Αυτό θέλω να πω, ότι ακόμα και αν δεν επιβαλότανε, θα σταματούσε εκ των πραγμάτων από το φόβο που θα προκαλούσε στους πολίτες η έκταση της πανδημίας. Χωρίς να λάβουμε υπόψη βέβαια και το τι σημαίνει ότι με εκτεταμένη νόσηση, με 14 μέρες που πρέπει να μείνει ένας εργαζόμενος στο σπίτι, αν δεν μπορεί να τηλεεργαστεί, προφανώς και για τις επιχειρήσεις που έχουν μια παραγωγική δραστηριότητα, βιομηχανίες, τα εργοστάσια για παράδειγμα, ούτε αυτά θα μπορούν να δουλέψουν στην παραγωγική τους δυνατότητα. Συνεπώς, με έναν τρόπο, αν δεν σώσεις την υγεία, τελικά δεν καταφέρνεις σε καμία περίπτωση να σώσεις και την οικονομία. Κύριε Βαρθαλαχάκη, επειδή μας μένει περίπου 1,5 λεπτό, θέλω να πω αν κατάλαβα σωστά. Δηλαδή, είναι όπως λέμε καμιά φορά στην καθομιλουμένη, θα το πω πάρα πολύ απλά, όταν είναι να πάρουμε κάτι, λέμε ότι πληρώσεις παίρνεις. Οπότε, στην ουσία, αν επενδύσουμε στην υγεία και στη σωστή διαρρύθμιση στην παιδεία, στα 15 άτομα ανά τμήμα κτλ., ξοδεύοντας, θα έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα και στην υγεία και στην οικονομία στο τέλος. Ακριβώς. Οι χώρες που εμπροσθοβαρώς πήραν μέτρα στήριξης και της υγείας και της οικονομίας είναι και αυτές οι οποίες έχουν τα καλύτερα αποτελέσματα. Σε ό,τι αφορά το αίτημα το δικό μας για μείωση των μαθητών ένα τμήμα, δεν θα σταθώ καθόλου στο επιστημονικό επιδημιολογικό κομμάτι της ωφέλειας, που προσφέρει δυνατότητα να τηρήσεις αποστάσεις σε ένα κλειστό χώρο όπως είναι η σχολική αίθουσα. Θα σταθώ όμως στο οικονομικό. Η κυρία Κεραμέως σε εκείνη την περίφημη συνέντευξη που μας είχε πει και για τη χορήγηση, τη δωρεάν χορήγηση μασκών κάπου στα μέσα Αυγούστου, αν θυμάμαι καλά, είχε ερωτηθεί γιατί δεν προχωράει σε μια τέτοια πολιτική του Υπουργείου Παιδείας, και είχε απαντήσει ότι αυτό θα κόστιζε πάρα πολύ ακριβά,
Μάλιστα το είπε και ο κύριος Βατόπουλος πρόσφατα της Επιτροπής Λοιμοξιολόγων ότι αυτό αποκλείστηκε εκ των προτέρων από το Υπουργείο Παιδείας, ότι δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Κύριε Κεραμέως είπε, ανέφερε ένα νούμερο έτσι, το πέταξε ότι κοστίζει περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα, χωρίς να μας πει ούτε ποιες ημέρες παίρνει υπόψη της, ούτε πού αναφέρεται αυτό το κόστος, τίποτα. Εμείς έχουμε κάνει μια προσπάθεια να τεκμηριώσουμε και να δούμε, ας πούμε, τελικά πόσο θα κόστιζε και τελικά αν μπορούμε να τα βάλουμε αυτά τα πράγματα σε μια ζυγαριά, αν είναι εφικτό να υλοποιηθεί και αν τελικά θα μας γλιτώσει από πολύ, πολύ περισσότερα σε πολλά επίπεδα το να μειώσουμε τους μαθητές στην τάξη. Εμείς εκτιμούμε ότι το ποσό που ανέφερε η κυρία Κεραμέως είναι υπερβολικό και ήταν υπερβολικό και ψευδές κιόλας, ακριβώς για να κλείσει τη συζήτηση εν τη γενέση της. Η εκτίμηση δικιά μας είναι περίπου ότι θα χρειαστεί σε επίπεδο μισθολογικού κόστους, έτσι, στις προσλήψεις των επιπλέον καθηγητών για να διδάξουν περίπου μισό δισεκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Αυτό είναι ένα ποσό το οποίο μπορεί να ακούγεται εκ πρώτης όψεως μεγάλο, αλλά δεν είναι, αν δούμε τα συνολικά μακροοικονομικά μεγέθη. Η εκπαίδευση στην Ελλάδα ούτως ή άλλως υποχρηματοδοτείται συστηματικά και με μισό δισεκατομμύριο επιπλέον δεν φτάνει καν στους ευρωπαϊκούς μέσους όρους. Και βέβαια, εντάξει, αυτό έχει και μία άλλη διάσταση, μία διάσταση του πώς το προετοιμάζεις, γιατί θα έπρεπε να έχει γίνει προσπάθεια να βρεθούν χώροι, να δούμε πώς αυτό το πράγμα μπορεί να οργανωθεί. Είναι και αυτό μια μεγάλη συζήτηση. Αν θέλετε, μπορούμε, αν μας δώσετε λίγο χρόνο, μπορούμε να αναφερθούμε και σε αυτό. Δυστυχώς τελειώνει ο χρόνος, κύριε Βαρολαχάκη, αυτό είναι το πρόβλημα. Όπως όλα τα ωραία, δηλαδή, γιατί πραγματικά λέτε πολλά στοιχεία τα οποία είναι ενδιαφέρον να τα γνωρίζουν και οι γονείς και οι υπόλοιποι συνάδελφοί σας εδώ στο νησί. Και μάλιστα να παραδειγματιστούν κιόλας, με την καλή έννοια το λέω, και να συμπράξουν και αυτοί με τους δικούς μας γιατρούς εδώ και να κάνουν μια ενημέρωση στα σχολεία με κάποιες τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Γιατί νομίζω ότι βοηθάει πάρα πολύ αυτό το ότι δεν υπάρχει ένα γυαλί ανάμεσά μας και δεν υπάρχει μια αποστασιοποίηση, αλλά είναι οι δικοί μας άνθρωποι που μας ενημερώνουν αυτή τη στιγμή, που τους βλέπουμε και τους ξέρουμε καθημερινά. Είναι και αυτό πολύ σημαντικό για τους ανθρώπους που ζουν σε νησιά, που ζουν και σε περιοχές που δεν είναι πόλεις μεγάλες κτλ. Οπότε έχει τη σημασία του κι αυτό. Ήταν πολύ διαφωτιστικά πάντως αυτά που μας είπατε. Θα κάνουμε και μια συζήτηση εκτός αέρα, γιατί έχω να σας ρωτήσω κάποια πράγματα, να φτιάξουμε ίσως και κάποιο κειμενάκι, γιατί όχι. Ωραία. Εύχομαι να πάνε πολύ καλά η εκδήλωση αυτή και να την παρακολουθήσει κόσμος. Μακάρι να την είχατε και διαδικτυακά, δηλαδή, να την βλέπαμε κι εμείς. Δεν ξέρω, να σας πω την αλήθεια. Ίσως να είναι κάτι που πρέπει να το εξετάσουμε. Έχετε χρόνο μέχρι την Τετάρτη, εγώ σας έριξα την ιδέα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ για τη συνομιλία αυτή. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Να είστε καλά.